Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας», αυτή την ώρα μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Χαιρετάμε ολόκληρη την Κύπρο μέσω του Ρικένα και ολόκληρο τον κόσμο μέσω του Ρικσάτ. Ευχαριστούμε τους αποδημούς μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, τη στήριξη και την υποστήριξή σας. 2 ώρες εμείς το πρωί, ραδιόφωνο στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα, 8 με 10, όπως Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Και τώρα 1 ώρα τηλεόραση, 2,5 με 3,5 στο Ρικένα, όπως Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής: τα έργα του ψευδοκράτους στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συγκρατηθούμε, να βρούμε την απαραίτητη ψυχραιμία, την απαραίτητη, αν θέλετε, εσωτερική ισορροπία και να δούμε τα όσα έχουν δει τα μάτια του. Και αναφέρομαι στον καλό συνάδελφο τον Τάσο τον Δημητριάδη, ο οποίος επισκέφθηκε την περίκλειστη περιοχή Αμοχώστου. Τα έργα συνεχίζονται. Βέβαια θα συνεχίζονται γιατί έχουμε και την επίσκεψη του Τουρκού Προέδρου στις 20 Ιουλίου. Μας υποσχέθηκε και ότι και μετά τις 20 Ιουλίου θα τον ξανάχουμε για να δούμε τα υπόλοιπα θαυμαστά. Τον καλωσορίζω. Τάσο, καλώς ήρθες. Καλό μεσημέρι, Λούκα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για το χρόνο που διαθέτεις. Ευχαριστώ για το υλικό που θα παρουσιάσουμε. Είναι και πολύ, πολύ πρόσφατο, έτσι. Ναι, είναι 7. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν 7 μήνες πριν, ναι. Τον Νοέμβριο. Ναι, ναι. Όταν είχε έρθει ο Ερντογάν στην Αμοχώστου. Ναι. Οπότε είναι οι τελευταίοι 7 μήνες τα δεδομένα που υπάρχουν μέσα στην κλειστή αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και πρόσφατα πλάνα από τα λεγόμενα κτίρια τα οποία κατέρευσαν από μόνα τους. Το ένα τουλάχιστον δεν κατέρευσε μόνο του. Ναι. Το ένα το κατεδάφισαν και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια να το σχολιάσουμε. Πολύ καλά. Λοιπόν, θα αρχίσουμε σιγά σιγά αυτό το ταξίδι. Η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ, αν έχει την καλοσύνη, με ένα ποδήλατο, γιατί κάναμε και πεζόδρομους. Και ποδηλατόδρομους. Και ποδηλατόδρομους. Οι πεζόδρομοι υπήρχαν έτσι κι άλλες. Ναι, τους διορθώσαμε. Έκτοτε. Έκτοτε. Ναι, τους ασφαλτοστρώσαμε τώρα. Ναι. Κάναμε και ποδηλατόδρομους. Βέβαια. Υπέροχα. Βάλαμε και λουλούδια. Και να σου αναφέρω ότι βάλαμε και λεωφορεία τώρα να παίρνουν τον κόσμο στην παραλία. Μπράβο. Θαυμαστό κι αυτό. Ναι. Παρακαλώ. Θα τα σχολιάσουμε μετά. Thank you.
Ήταν κάπου εκεί που άνοιξαν και επιπλέον δρόμοι από ό,τι είδα, γιατί έφυγαν σηματοπλέγματα στους κάθετους. Για την Ευαγόρου. Ναι. Η Ευαγόρου αυτή τη στιγμή λειτουργά για αυτοκίνητα των αξιωματικών του στρατού και των οικογενειών τους. Ξεκινούν από τον Άγιον Ιωάννη, μπαίνουν στην Ευαγόρου, πάμε μέχρι τέρμα της Ευαγόρου, βρίσκουν τη Λιβαδιών, στρίβουν αριστερά και κατεβαίνουν εκεί που ήταν τα ξενοδοχεία που μάλιστα, μένουν. Μάλιστα. Ο λόγος που το έκαναν είναι για να μην έρχονται σε επαφή με τον κόσμο ο οποίος περπατά. Mm. Οπότε ενώ προηγουμένως περνούσαν από τους ίδιους δρόμους που περπατούσαμε, μάλιστα. Τώρα τους έχουν ανοίξει έναν σαν παράκαμψη διάδρομο να μπορούν να περνούν χωρίς να έρχονται σε επαφή μαζί μου. Μάλιστα. Είναι το ένα νέο στοιχείο από τους δρόμους που ανοίξει. Και είναι και το σημείο που καταλήγουν γιατί εκεί διαμένουν. Είναι τα ξενοδοχεία που πάνε για διακοπές και μπάνια. Μάλιστα. Δικαιούνται μόνο εκείνοι δηλαδή. Ναι, ναι. Άρα υπάρχει συγκεκριμένη παραλία όπου είναι μόνο οι Τούρκοι αξιωματικοί. Οι Τούρκοι αξιωματικοί. Και ένα καινούριο, ας το πούμε, έργο που κάνουν είναι τέρμα της Λιβαδιών, όσοι είναι υπομόχος το ξέρουν, βέβαια. Τέρμα της Λιβαδιών με την Kennedy. Έχουν ετοιμάσει για πάρκινγκ ένα μεγάλο χώρο, τον οποίο θα χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα που θα έρχονται από αυτήν τη διαδρομή που είπαμε, ναι. Για να παρκάρουν εκεί, γιατί δεν υπάρχει πάρκινγκ μέσα στη Kennedy. Ναι, το και έχω δει. Ήδη την έχουν κόψει το κομμάτι που είναι τα ξενοδοχεία, το έχουν αποκόψει από τον κόσμο, δεν μπορείς να περάσεις. Ναι, και για ποιο λόγο. Για να μην ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους. Μάλιστα. Ο κόσμος. Άρα ουσιαστικά παρακάμπτουμε όλο ό,τι στρατιωτικό. Ακριβώς. Υπάρχει. Το προστατεύω. Και ό,τι υπόλοιπο παραμένει έχει διανοιχθεί και έχει ασφαλτωθεί. Ακριβώς. Αν θυμάστε την τελευταία φορά που είχαμε μπει, ήταν, μπαίναμε στη Kennedy, φτάναμε μέχρι τα ξενοδοχεία, πηγαίναμε δεξιά Λιβαδιών, ναι. Μιαούλη και Ρούμελη. Μάλιστα. Και ξαναβγαίναμε στη Kennedy. Ναι, θυμάμαι. Μπροστά στο ξενοδοχείο του Αστερία. Ναι, ναι. Για να αποφεύγουμε τα ξενοδοχεία των αξιωματούχων. Μάλιστα. Και τώρα έγινε στην πράξη. Και τώρα έγινε με τα αμάξια τους κανονικά. Μάλιστα. Διαφορετικά. Το βίντεο κατέληγε στο δημοτικό κήπο. Ναι. Και στο γυμνάσιο. Το βλέπαμε ακριβώς, στο βάθος. Ακριβώς. Ένας δημοτικός κήπος, ο οποίος ήταν υπερλαμπρός κάποτε, ήταν και στολισμένος την εποχή της γιορτής του Πορτοκαλιού. Ήταν θεστήρια. Ανθεστήρια και ούτω καθεξής. Τώρα ένα έρημο το οποίο, αν και είδα ότι τον έχουν καθαρίσει, κάνουν έργα. Έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετών καιρών, καθαρίζουν. Ήδη το 70% της δουλειάς το έχουν κάνει. Ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι για την επίσκεψη του Ερντογάν, όπου μάλιστα. Θα έρθει. Πιστεύω ότι εκεί θα μιλήσει. Στον δημοτικό κήπο μπροστά από το γυμνάσιο. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Ότι έχουν ήδη καθαρίσει μπροστά στο Λύκειο Ελληνίδων. Ναι. Το οποίο είναι απέναντι από τον κήπο. Το μισό χτίριο ήταν κλειστό με δέντρα. Ναι. Άγρια δέντρα τα οποία. Το είχαν καλύψει. Μάλιστα. Τώρα τα έχουν κλαδέψει. Έχουν καθαρίσει τελείως την πρόσωψη του Λυκείου Ελληνίδων. Έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν την πρόσωψη του σχολείου, του γυμνασίου. Του γυμνασίου. Καθαρίζουν τον κήπο, ναι. Θα το φυτέψουν σίγουρα 100%. Βέβαια θα το φυτέψουν. Με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι το κάναμε εμείς, γιατί αυτοί χρησιμοποιούν, αν κάνουν κάτι, το κάνουν με πάρα πολλά στοιχεία μέσα ναι. Για να εντυπωσιάσουν. Ναι, ναι. Ήδη έχουν αρχίσει να καταφύζουν έναν μπάλκο. Θα το δούμε μετά. Το δούμε και στη συνέχεια. Ναι, ναι. Το οποίο υπήρχε μέσα στον κήπο. Ακριβώς. Ήταν εκεί που επεάνιζαν οι φιλαρμονικές. Ακριβώς. Ακριβώς. Το κατεδάφισαν και εκείνο. Θα το δείτε που ναι. Πολύ ωραία. Τι, ενοχλεί. Ωραία. Πάμε τότε μια βόλτα στο δημοτικό κήπο και στο γυμνάσιο, παρακαλώ. Thank you.
Είναι εκεί που φαίνεται ολοκάθαρα το κιόσκι. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Το οποίο αυτό υπήρχε ακόμη εκεί. Ναι, ήταν πριν 2 εβδομάδες αυτό το βίντεο. Μάλιστα. Μετά ξαναπήγα στην κλειστή περιοχή, οπότε είδαμε τα νέα δεδομένα. Όπου δεν υπήρχε. Όπου το χαλούν. Μάλιστα. Από ό,τι είδα, διορθώνουν ή αν θέλεις καθαρίζουν την περίμετρο του κήπου, αλλά από την περίμετρο του γυμνασίου και το κάγκελο πια που είναι ανύπαρκτο και μέσα, δεν πέρασαν ακόμη. Ακόμα. Την ημέρα που πήγα εγώ, που ξεκίνησαν να κατεδαφίζουν το πάρκο, το κιωστή, ναι. Είχαν αρχίσει σε εκείνη την περιοχή να καθαρίσουν. Μπήκαν και μέσα στην αυλή του γυμνασίου δηλαδή. Όχι. Έξω από τον κήπο. Έξω από τον κήπο. Ναι. Ναι. Νομίζω ήταν εκεί που γινόταν η θέατρα, ναι, εκδηλώσεις. Ναι, αλλά από το... σαν πλατεία. Ναι, αλλά από την περίφραξη του γυμνασίου και μέσα δεν μπήκαν, είδα. Όχι. Είναι ακόμη άγρια, ναι, τα χόρτα. Ναι, βέβαια. Όπως ήταν 40 τόσα χρόνια. Βέβαια. 47. Και τι εννοείς θα πάει εκεί ο Τούρκος Πρόεδρος? Πού θα μιλήσει, στο Λύκειο Ελληνιδών απέναντι? Δεν ξέρω. Εδώ είναι. Εγώ θεωρώ ότι θέλει να κάνει την παρουσία του πολύ εμφανή. Μεγαλειώδη, διότι πομπόδες. Στο προηγούμενο στο πίκνικ ήταν αποτυχία. Ναι, τους τα χάλασε ο καιρός. Δεν ήταν μόνο ο καιρός, ήταν και το μέρος δεν μπορούσε να φιλοξενήσει πολύ κόσμο. Κόσμο, ναι. Ήταν μόνο οι αξιωματούχοι. Mm. Πιστεύω ότι εδώ θα χρησιμοποιήσει και τον κόσμο. Ναι, γιατί θα φέρει μπορεί κόσμο να σταθεί για να κόσμος γίνει ακριβώς. Ναι. Θέλει να το κάνει ότι είναι, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, σημαίες. Να περπατά ο κόσμος, τα νερά να τρέχουν. Ναι, υπέροχα βέβαια. Τα λουλούδια. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει θα κάνει. Από ό,τι έχω μάθει εγώ, έτσι θα κάνει. Θα μιλήσει από εκεί. Τώρα τι θα έχει από πίσω του? Το Λύκειο Ελληνίδων ή το γυμνάσιο, δεν ξέρω. Και στις δύο περιπτώσεις είναι τραγικό. Βέβαια. Γιατί δεν συνάδει με τον δικό του πολιτισμό. Ούτε όχι, το ένα κτίριο, ούτε το άλλο. Καλύτερο. Αλλά έχω προσέξει κάτι, Λουκ. Οι παρεμβάσεις που κάνουν. Κάνουν σε δημοτικά κτίρια. Και όχι δηλαδή, σε ιδιόκτητα. Και όχι σε ιδιόκτητα. Ναι. Και το φάλιρο που έριξαν είναι δημοτικό κτίριο, από ό,τι ξέρω. Ανήκε στο Δήμο ως κέντρο. Ακριβώς. Δηλαδή σε ιδιόκτητες περιουσίες δεν έκαναν. Δεν έχουν παρεμβεί. Όχι. Mm. Εκτός από τα ξενοδοχεία που εδώ και χρόνια, ναι, που διαμένουν. Έχουν, ναι. Και οι παραλίες που ανοίγουν πάλι δεν είναι ιδιόκτητες. Ναι, είναι δημόσιες. Πάλι είναι δημόσιες. Και νομίζω ότι ξέρουν περίπου τι θέλουν να κάνουν. Τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους δημόσιους χώρους για προπαγάνδα, ούτως ώστε να μην μπορεί κάποιος να τους πάρει δικαστικά για την περιουσία την ιδιόκτητη. Δεν ξέρω αν ο Δήμος δικαιούται να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τους πάρει σε δικαστήρια, στο Διεθνές Δικαστήριο για την κατεδάφιση, ας πούμε, του κτίριου του Φαλήρου. Ή για την καταστροφή του κήπου, λέω. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό κρατικά ή... Στις ιδιωτικές δεν παρεμβαίνουν, γιατί ευελπιστούν ότι με την πρόσκληση ελάτε να τα διορθώσετε και να τα χρησιμοποιήσετε, ναι, θα υπάρξει ανταπόκριση. Ίσως να μην θέλουν να δώσουν το ένασμα να πάει ο κόσμος εναντίον τους. Δηλαδή ναι, ότι έχουν βάλει χέρι στις ιδιωτικές περιουσίες. Δεν έχουν βάλει χέρι δηλαδή. Προς το παρόν. Από ό,τι βλέπω εκεί δεν έχω χρησιμοποιήσει. 47 χρόνια τι κάνουν? Είναι κατοχή. Α. Να τις χρησιμοποιήσουν όμως όχι. Εννοούμε όμως για την περίκληση την περιοχή. Για την περίκληση, μόνο για την περίκληση. Βέβαια. Δεν μπορούμε για τα δικά μας τα σπίτια. Ναι. Mm. Μάλιστα. Δεν ενδιαφέρει κανέναν η δική μου άποψη, οπότε δεν θα την πω. Άλλωστε είναι σε προσωπικό επίπεδο. Ξέρεις, είναι κεντρός διαφορετική όταν ζεις και έχεις περπατήσει και αυτή την πόλη. Βέβαια. Οπότε εδώ να σου πω, στον κήπο. Υπάρχει ένα σαν το μικρό στέγη, ναι, αν το πρόσεξες, πράσινο, δίπλα από τη μεγάλη τη λίμνη που μου είπες, ναι, ότι το μεγάλο δεν έχει αλλοιωθεί το χρώμα. Το χρώμα, ναι, το γαλάζιο. Για να καταλάβεις πόσο δυνατές είναι οι μνήμες, όταν το είδε κάποιος φίλος μου, ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος, μου είπε, ρε, που μου στον κήπο, κάθομαι και έπαιξω από αυτήν τη στέγη και περίμενα πότε να ανοίξει η πόρτα, να μπει ο άνθρωπος μέσα. Γιατί από εκεί ξεκινούσαν οι πόμπες του νερού και περιμέναμε τους πίδες, τα νερά να τρέξουν προς τα πάνω. Μάλιστα, τους πίδες και στον συντριβάνιο. Ακριβώς. Για να καταλάβεις ότι μόνο με την εικόνα δημιουργά την ιστορία του. Σαφέστατα. Την ανάμνηση του. Έτσι είναι. Αυτή η φωτογραφία εδώ. Αυτή. Είναι πραγματικά εκπληκτική. Πάμε και στην επόμενη. Εδώ.
Εγώ στην παραλία πριν, την πρώτη φορά πριν που άνοιξαν την Κιστιμπόλ. Τι είναι που κάνουν μπάνιο? Αυτοί ήταν Τούρκοι. Μάλιστα. Τούρκοι ήταν η επόμενη μέρα μετά που έφυγε ο Ερντογάν. Είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ την επόμενη ημέρα. Τι έγινε. Ναι. Και είχα φτάσει μέχρι εδώ. Είχαν ήδη ανοίξει την. Εκεί που μιλούσε ο Ερντογάν. Εκεί ήταν στα αριστερά. Στα αριστερά. Μάλιστα. Ναι, πίσω από τα πράσινα δέντρα, ναι. Ναι, δίπλα. Ναι. Και υπήρχαν ήδη εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν μπάνιο. Στην επόμενη. Το Βέρνου. Αυτό είναι το Βένους, το οποίο έχει ιστορία του βομβαρδισμού. Βομβάρδισαν το Βένους, βλέπεις, την ταράτσα. Την οροφή. Και η βόμβα έπεσε πάνω σε κρεβάτι. Ναι. Δεν εκράγηκε. Μάλιστα. Είναι από τα λίγα ξενοδοχεία που βομβάρδισαν ναι, αλλά δεν είναι από τον βομβαρδισμό που έχει... Έχει λύνει μόνο σκελετός. Όχι, το έχουν ηλατήσει και έχουν βγάλει μέχρι και τους... Τους πανσάλους και τους παραστατούς. Τους, ναι, ναι. Τα πάντα. Τα φώματα γύρω-γύρω. Τα πάντα, τα πάντα. Μάλιστα. Πάμε και στην επόμενη. Είναι το ίδιο ξενοδοχείο. Είναι πιο κοντά, απλά φαίνονται που έπεσε η βόμβα. Από πάνω, ε. Ναι, ναι, από πάνω. Στη στέχη. Να το. Ήταν τυχερή γιατί υπήρχαν και άνθρωποι μέσα εκείνη την ημέρα. Ναι, γιατί ακόμη ο κόσμος δεν είχε φύγει από την ημέρα. Ακριβώς δεν είχε φύγει. Ελάτε. Εδώ. Εδώ έχουν στήσει, όπως είδες... Φρέσκους, χυμούς, παγωτά... Διάφορα καταλήμματα που μπορείς να πάρεις αναψυκτικά, νερό. Με εντυπωσίασε όμως το γεγονός ότι δεν μπορείς να αγοράσεις. Γιατί? Σε cash λεφτά. Μόνο με κάρτα. Μόνο με κάρτα. Δηλαδή μπορείς να αγοράσεις ένα νερό 20 cent μόνο με κάρτα. Έτσι. Ό,τι πάρεις από εκεί είναι μόνο με κάρτα. Ελεγχόμενο. Θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενο για τους υπαλλήλους, δηλαδή η εταιρεία που το έκανε και να μην τους κλέβουν. Ναι, και βλέπουν όμως και πού καταλήγει ο λογαριασμός. Ακριβώς. Ναι, μα μιλούμε για 20 cent τώρα. Δεν έχει σημασία. Ναι. Έστω ακριβώς. Και ένα να είναι. Βέβαια. Καταλήγει ο λογαριασμός στον Τάσο. Ναι, Εδώ είναι οι παρέες που είχαμε πάει ο Κρις, αυτό με την άσπρη φανέλα, ήταν ναι. Μετά... από την Ελλάδα. Α, ο οποίος... με τα γκρίζα μαλλιά. Ναι. Μάλιστα. Ο οποίος μου είχε υποσχεθεί ότι την πρώτη μέρα που θα πάει στην Αμόχωστο θα πάει μαζί μου. Είναι από την Αμόχωστο? Βέβαια, βέβαια. Και διαμένει στην Ελλάδα? Διαμένει στην Αθήνα. Μετά ναι. Το 1974. Βέβαια, μετά το 1974. Οπότε μόλις ήρθε, μου είπε, πήρε τηλέφωνο και μου λέει: πρέπει να πάμε μαζί. Και πήγαμε μαζί. Και ο... ναι. Αλλά είναι παιδιά, οι φίλοι μου πάλι αριστερά. Από το Facebook, ναι, τους οποίους βρήκαμε εκεί. Α, τους βρήκατε. Ένα γεγονός που γίνεται στην κλειστή. Όταν βρεθούν οι αμόχωστιανοί, ναι. Δηλαδή περπατάς, ακούς ελληνικά, αμέσως γίνεται πηγαδάκι. Ναι, πάει ο ένας κοντά στον άλλο. Και ακούς ιστορίες οι οποίες είναι απίστευτες, Λούκα. Ναι. Εγώ, αυτό που μου λένε είναι, μα γιατί χαζεύεις. Εγώ είμαι όπως το σφουγγάρι. Όταν αρχίσουν να μιλούν μεταξύ τους... Παίρνεις πληροφορίες. Κάθομαι και τους ακούω. Είναι τόσο περιγραφικοί, τόσο ζωντανές. Μα είναι η ζωή τους. Είναι απίστευτο με τι σχόλια, με τι ακριβία ονόματα, τοποθεσίες, τα πάντα. Ναι. Οπότε πώς ήταν η πόλη πριν. Ναι, ναι, τα πάντα. Αφού σου λέει εκεί, βλέπεις εκεί πήγε να τρώει γλύκισμα. Ήταν το καλύτερο γλύκισμα. Μάλιστα. Α, στην επόμενη είναι ο ίδιος. Εδώ ήταν, ναι. Πώς λέγεται ξανά? Ο Κρις. Χριστός Αναστασίου, Χριστός Αναστασίου. Ο κύριος Αναστασίου. Βέβαια. Και μπροστά από το έντερο. Εδώ είναι... 47 χρόνια, 48 χρόνια μετά. Ναι. Ήταν ο τόπος όπου συχνάζαν η τότε νεολαία. Για καφέ. Η τότε νεολαία ναι. Ήταν εκεί. Βέβαια. Και μου είπε, σε παρακαλώ, βγάλε μια φωτογραφία εδώ μετά. Ναι, 47-48 χρόνια μετά, άμα τα αφαιρέσουμε, ήταν όντως η νεολαία της Αμόχωστος. Ήταν 18 χρόνων. Μάλιστα. Τι σου έλεγε, ποιο είναι το συνέστημα? Να σας πω, όταν παθαίνω ότι έπαθα εγώ. Δηλαδή, σοκάρονται. Ναι. Άσχετα όμως ότι το έχουν δει, δηλαδή την Αμόχωστο την έχουν δει από μένα πριν. Ναι, και από τα πλάνα ναι. Που έχεις πάει κλπ. Γενικά την έχουν γνωρίσει. Αλλά αυτό δεν πάει να τους σοκάρει βέβαια. Με το να βλέπουν την πραγματικότητα. Μα ζουν ξανά τους χώρους και τα μέρη όπου ζούσαν κανονικά. Το κάθε αντικείμενο είναι ιστορία για αυτούς. Ναι. Και μια μπουκάλα. Και ένα μπιρούνι. Και μια λάμπα, και μια πόρτα, και ένα παράθυρο και ένα χτίριο, το καθένα έχει τη δική του ιστορία. Ορθόν. Πάμε και στην επόμενη. Εδώ, μπροστά είναι μπροστά από το σινεμά. Ναι. Μάλιστα.
Εκπληκτικά πόση υπελεκητική η πέτρα αντέχει στον χρόνο. Και πόσο πραγματικά το δεν κτίριο είναι... άντεξε. Το κτίριο. Η έξτρα κατασκευή είναι που έπεσε. Ναι, πάνω ναι, από πάνω είστε. Εδώ είναι το. Εδώ είναι Ριβιέρα. Το Ριβιέρα το ξενοδοχείο. Mm. Έχει μια προσωπική ιστορία ο Κρις. Ναι, γιατί φωτογραφήθηκε μπροστά του. Γιατί ήταν το ξενοδοχείο που παίρναγε πάντα. Κάθε μέρα από μπροστά το σπίτι του είναι λίγο πιο μέσα από εδώ. Δεν μπορούσαν να πάμε. Ναι. Οπότε το Ριβιέρα ήταν το ξενοδοχείο που πάντα περνούσε από εκεί. Μάλιστα. Και είσαι να αναμνήσει από το ξενοδοχείο. Μάλιστα. Δηλαδή και στην επόμενη που είναι η φωτογραφία που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή ναι. Η δική μου φωτογραφία ναι. Είναι φτιαχτή αλλά πολύ. Τα λέει όλα. Βέβαια. Ωραία. Πάμε στο δημοτικό κήπο τότε. Αφού είδαμε τα πλάνα με το κιόσκι, να τα δούμε και χωρίς το κιόσκι. Ναι, για να μιλούμε για την περασμένη εβδομάδα. Περασμένη εβδομάδα, παρακαλώ οι καλοί συνάδελφοι στο κοντρόλ. Πάμε στο δημοτικό κήπο. Πάπαλα και το κιόσκι. Ναι, εδώ ήταν το περασμένο Σαββάτο όπου όταν πήγα τους βρήκα εκεί να το μαζεύουν. Ναι. Είναι επικίνδυνο. Τόσα χρόνια πάει να σταθεί κανένας από κάτω και να πάθει κάτι. Θα μπορούσα να το αναστηλώσουν όμως, όχι να το κατεδαφίσω. Αχ, τάσο μου. Ποιο είναι το συνέστημα κάθε φορά, γιατί κάθε φορά είμαι σίγουρος ότι πηγαίνεις και είναι τραγελαφικό, δηλαδή είναι ένα γέλιο νευρικό πια που σε πιάνει. Ναι, και πραγματικά δεν ξέρω και πώς αντιδρά κάποιος ο οποίος πιθανόν να κατάγεται και από εκεί και να είναι εκεί και να τα βλέπει. Είναι πολύ επικίνδυνο, ξέρεις. Να σας πω. Ο λόγος που πηγαίνω εγώ τακτά διαστήματα είναι για να παρακολουθώ τις εξελίξεις. Ναι. Το οποίο με βοηθά να ξέρω τι ήταν πριν και τι έγινε μετά. Ναι, ναι. Για μένα αυτή τη στιγμή όταν πηγαίνω βλέπω κάτι που δεν έβλεπα πριν. Δηλαδή ξαφνικά το βλέπω μπροστά μου, ενώ ήταν εκεί δεν το είχα δει. Ναι. Ας σου δώσω ένα παράδειγμα. Στο τελευταίο βίντεο που είδαμε, μέσα από όταν είχαμε zoom, ήταν το δελφίνι μαζί με τον ομπρέλα, οι κατασκευές που γινόταν η γιορτή του Πορτοκαλιού. Ναι, οι σιδηροκατασκευές. Μετά από 47, τις είδα προχθές. Ναι, γιατί έφυγαν τα χόρτα. Ενώ ήταν εκεί. Ναι, ναι, τα κάλυψαν τα χόρτα. Δηλαδή τα μπροστά τα είχα δει, άρα έψαξα κάτι πίσω και βρήκα και αυτή εκεί, τη λεπτομέρεια. Το οποίο με εντυπωσίασε ότι υπήρχαν ακόμα. Με, πάμε παραλία. Να πάμε και παραλία για να σας πω για τους. Ναι. Για το κέντρο. Για το κέντρο. Καταρχάς, πάμε να δούμε την παραλία και τον χώρο εκεί, συμπεριλαμβανομένου και του Φαλήρου. Και στη συνέχεια δούμε και το δεύτερο βίντεο όπου το Φαλήρο πια πάπαλα. Ναι.
Εδώ είναι το κιόσκι όπου έγινε το προηγούμενο πικνίκ. Ακριβώς, ναι. Και τώρα βάλανε και κρεβατάκια και ομπρέλες. Ακριβώς, βάλανε περίπου 1000 κρεβατάκια. 1000. Σε 500 ομπρέλες. Μάλιστα. Για ποιους δεν ξέρω. Βρήκα γιατί κατέπεσε το φάληρο. Βρήκες. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω ότι για το King George το είχα δει από πριν. Από την προηγούμενη επίσκεψή μου. Ότι ήταν φυσική φθορά. Οι κολόνες της βεράντας δεν ακουμπούσαν καθόλου, ναι, πουθενά. Θα έφευγε έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Είναι κρίμα το... όμως, γιατί είναι, ναι, ιστορικό. Θα μπορούσε να διατηρηθεί ή να συντηρηθεί. Ήταν παγκόσμιας φήμης άτομα που έμενα σε εκείνο το μπαλκόνι. Μέχρι και το Hollywood έφτασε. Ακριβώς. Το φάληρο είναι στη μέση. Δεν είναι στη μέση. Στη μέση των έργων που θέλουν να κάνουν. Βέβαια. Ναι. Πρέπει να ενωθεί η παραλία, αντιλαμβάνω. Από ό,τι φαίνεται, θα ενώσουν την παραλία από το Κωνσταντία μέχρι το Αχταίο. Είδες. Τέλος, μετά το King George. Για να γίνει μια νέα παραλία. Τώρα, ένα φάληρο στη μέση. Να σου πω, όταν το πρώτο είδα, και εγώ είχα πει ότι πρέπει να πέσει μόνο του. Ήμουν επηρεασμένος από το King George, ότι ήταν τόσο χάλια κατάσταση. Μα αφού μόνο μια κολόνα στη δεξιά μεριά έπεσε. Ναι. Και είχα παρασυρθεί ότι έπεσε μόνο. Τελικά όμως, λόγω των πολλών επισκέψεων μου, θυμήθηκα ότι είχα ένα βίντεο πριν λίγο καιρό. Ναι. Το οποίο αντιπαραθέτεις. Είναι στο επόμενο βίντεο. Ακριβώς. Αντιπαραθέτω για να αποδείξω ότι δεν έπεσε. Στεκόντουσαν μια χαρά οι κολόνες. Βέβαια. Πάμε να τις δούμε. Δεν καταλαβαίνω από οικοδομικές εργασίες, αλλά αυτή η κολόνα είναι θρηματισμένη με μηχάνημα... Με κομπρεσόρο. Με κομπρεσόρο, ναι, ή κάτι παρόμοιο, δεν ξέρω τι. Γιατί είναι κομμάτια. Θεωρώ ότι ήμουν τυχερός που κινηματογράφησα από μέσα πριν λίγο καιρό την κολόνα. Διότι βλέποντας την κολόνα, ούτε εγώ είμαι αρχιτέκτονας, ούτε οικοδόμος. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι 47 χρόνια μετά η κολόνα πριν 2 μήνες ήταν κανονική κολόνα. Δεν μπορούσε να πέσει. Και ταυτόχρονα την τελευταία μου επίσκεψη, επειδή μέτρο για αυτό το πράγμα, λέω πώς είναι δυνατόν να πέσει, είναι πια κοντά. Ναι. Όπως λένε, έκανα από την αυτοψία. Αυτοψία. Και η κολόνα είναι σε μικρά-μικρά κομματάκια, που σημαίνει ότι είμαι κομπρεσόρων, κομμάτι-κομμάτι, την εδιάλυσαν την κολόνα. Δεν έπεσε η κολόνα. Και αφού και τα σίδερα φαίνονται τραβηγμένα προς καθαρά. Καθαρίσαν τα σίδερα. Ναι. Ταυτόχρονα έχουν κάνει και στην δεύτερη κολόνα που ήταν η είσοδος. Ναι. Πάλι την έκοψα στη μέση εκείνη. Νομιζόμενοι ότι με το που θα πέφτε θα πέφταν όλα. Ναι. Ενώ η κολόνα η εξωτερική προς τη θάλασσα. Δεν έπεσε. Δεν έπεσε, διότι αφού. Και άντεξε. Και άντεξε. Και ήταν ράτσα. Και ράτσα άντεξε. Απλά έπεσε η κολόνα που διαλύσασε. Ναι. Και ο λόγος πιστεύω είναι, όπως είπαμε, Λουκά, είναι. Είναι δημοτικό το κτίριο, οπότε έκαναν επέμβαση πάνω του. Ναι. Βλέπεις, πήγαν τη διάφαση στη μέση. Μπορεί να έχει ρογμές και να είναι διαβρωμένο. Ναι, δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, να πέσει κομματάκι. Ναι. Απίστευτο πράγμα. Ναι. Το θρυλικό φάληρο. Το φάληρο. Το οποίο θα ενώσουν από ό,τι φαίνεται την παραλία από το Κωνσταντία για να την πάρουν μέχρι το Αχταίο. Και από ό,τι φαίνεται, στα σχέδια του ήταν να μην υπάρχει το φάληρο. Είναι και αυτό ένα ιστορικό κτίριο. Μάλιστα. Με τις δικές του αναμνήσεις. Βέβαια. Και τις δικές του ιστορίες. Και τις ιστορίες των ανθρώπων. Βέβαια.
Μεγάλωσα με αυτήν το κτίριο πάρα πολύ στην Αμόχωστο. Άρα. Πάρα πολύ, το εκατομμύρια το επισκέφτηκαν. Άρα. Οπότε το φάγαμε και αυτό. Ναι, και πάρε μας τώρα στο σημείο του πικνίκ και δείξε μας και την περιοχή και αυτά τα 1000 κρεβατάκια και τις 500 ομπρέλες. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ.
Είναι ντροπή για την ανθρωπότητα, ντροπή για τη διεθνή κοινότητα, για τους Ευρωπαίους εταίρους και για όλους όσοι ανέχονται σε αυτόν τον τόπο αυτή την κατάσταση, πέραν από φανατισμούς, έτσι, βέβαια, και ακρότητες, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, και είναι και τουλάχιστον εξωφρενικό να τα βλέπεις. Πόσο μάλλον να τα έχεις ζήσει. Ακριβώς. Εδώ μιλούμε για την περιοχή που είναι η Χρυσή Αχτή. Ναι. Μια περιοχή η οποία με εντυπωσίασε τα χρώματα της θάλασσας. Ναι, το τυρκουάζ. Είδα 7 με 8 χρώματα διαφορετικά του μπλε μέσα στη θάλασσα. Άτε. Τόσο καθαρή. Είδα και μια σημαία σε μια από τις πολυκατοικίες. Γαλάζια. Είναι των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή στην κορυφή έχει παρατηρητήριο. Υπάρχει παρατηρητήριο. Εδώ είναι αυτό που είπες εσύ. Άτε. Η ηρωνία. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι υπό την επίβλεψή τους να μην μπει κανείς μέσα στην πόλη. Μα αφού μπήκαν χίλια κρέμα, χίλια ομπρέλα. Μπήκαν στην πόλη εχθροί εδώ και 47 χρόνια. Να ολοκληρώσουμε με το τελευταίο βίντεο. Είναι εκεί που περιγράφεις κιόλα, θες. Βέβαια, βέβαια. Παρακαλώ, εσύ να. Είδατε, είναι η περιοχή της Χρυσής Αχτής και από την τελευταία μου επίσκεψη αντιλαμβάνομαι και βλέπω ότι πλέον έχουν οργανώσει αυτή την παραλία και από ό,τι φαίνεται θα χρησιμοποιηθεί για το κοινό που θα μπορεί να προσέχεται εδώ ελεύθερα, όπως έχουν κάνει ήδη και σε τρεις άλλες περιοχές στην περιοχή της Δερίνιας πριν λίγα χρόνια. Η τελευταία είναι αυτή εδώ. Η παραλία κοντά στο Φάληρο έχει ανοίξει μπροστά από το ξενοδοχείο King George. Δυστυχώς είναι νέα δεδομένα. Εδώ στα αριστερά μου βλέπετε το κοινό που την τελευταία φορά είχε έρθει ο Ερντογάν με τα πανηγύρια και τα σόου που έκανε στις τηλεοράσεις. Και από ό,τι φαίνεται τα κιόσκια έχουν μείνει για να χρησιμοποιηθούν
στην καλοκαιρινή περίοδο και από ό,τι φαίνεται και στο μέλλον. Εδώ η τελευταία πολυκατοικία που βλέπετε είναι το Σερενίσιμα. Αριστερά το Αργολής Flats, όπου η φύση έχει περικυκλώσει το κτίριο, από ό,τι βλέπετε. Τα μηνύματα που έρχονται και τα σχόλια είναι συγκλονιστικά. Μα δεν μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Ναι. Όταν έχεις ζήσει μια ζωή σε αυτούς τους τόπους. Ναι. Κυριαρχεί το κλάμα στα περισσότερα από αυτά τα σχόλια, να ξέρεις. Δυστυχώς, το ξέρω και κάποτε προβληματίζομαι αν θα πρέπει να λειτουργώ έτσι όπως λειτουργώ. Μα αλλά, εσύ κάνεις τη δουλειά σου κινηματογραφής. Αλλά από την άλλη λέω πρέπει να τα βλέπουν για να ξέρουν τι γίνεται. Ναι. Ναι. Διότι αν δεν ασχολείται κάποιος με αυτά τα πράγματα, θα τα ξεχαστούν. Ναι. Δυστυχώς. Εμείς ευχαριστούμε από καρδιάς που κάθε φορά ανταποκρίνεσαι θετικά, έρχεσαι, μας τιμάς και μας παραχωρείς και το υλικό για να το παραχωρούμε και εμείς σε ολόκληρη την Κύπρο αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο δορυφορικά, γιατί είναι σημαντικό και οι απόδημοι να βλέπουν αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ και ίσως από τη δική τους μεριά και τις δικές τους κυβερνήσεις να μπορούν να κάνουν κάτι. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα είσαι εκεί και στην επίσκεψη του Τουρκού Προέδρου. Πριν την ημέρα και μετά. Και μετά, οπότε να κλείσουμε ένα ραντεβού στις επόμενες μέρες. Γιατί εκείνες οι μέρες θα είναι και οι χειρότερες λόγω του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Να το αφήσουμε περί τα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Λουκά. Και ο Θεός να σε σέπει. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά. Η καλή συνάδελφος Άνδρεα Αγγελίδου στη σκηνοθεσία σήμερα μαζί με όλους τους καλούς. Συναδέλφους πίσω από τις κάμερες, σας ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς που μας κάνετε συντροφιά, μας τιμά η παρουσία σας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί 2 ώρες ραδιόφωνο και στη συνέχεια άλλη 1 ώρα τηλεόραση. Γεια χαρά.